Καλά. Καταλαβαίνω τώρα. Ο κόσμος, παιδιά, όντως δεν έχει συνείδηση καμιά φορά που βρίσκεται. Εγώ έχω κατέβει από σκηνή. Όχι, σε φαντάζομαι καλή. Ήθελα να κατέβω την ώρα της παράστασης και μου έκανε νόημα η Θέμηδα στο Μαμά Μία. Είχα γίνει έξαλλη με μια κυρία στη δεύτερη σειρά. Που λένε, δεν θα τραβάτε φωτογραφίες. Δεν με ενοχλεί να τραβήξει φωτογραφίες. Το φλάσ όμως στη σκηνή, όταν είναι ο άλλος πολύ μπροστά και αστράφτη συνέχεια μπροστά σου, και μπορεί να σε αποσυντονίσει και μπορεί να χάσει την ισορροπία σου να πέσει άμα είσαι πάρα πολύ μπροστά. Εμείς χορεύαμε, τραγουδάγαμε. Και από τι έπεσε, από φλάσ. Μπροστά, με το φλάσ. Τρελαθώ. Και έχω κατέβει με την περούκα. Όχι. Και το Μάμα Μία, τη στολή ολόκληρη. Και τι έκανε. Έξαλλη. Έξαλλη όμως, για μη μέσα μου, που σε δούλη και μη. Παρακαλώ το κινητό. Όχι, περίμενα να τελειώσει η παράσταση. Κατέβηκα, μπήκα στη σάλα μέσα. Ο κόσμος νόμιζε ότι κατέβηκα. Είναι σοου. Α, κυρία Μαγκύρα, τι ωραία να βγούμε. Άσαμε. Παρόλο που ήμουν έξαλλη, έβγαλε και φωτογραφία. Με αυτό το άτομο. Και την περίμενα υπομονετικά να φτάσει. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε, τη λέω. Δεν ακούτε που λένε, δεν βγάλω. Το καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί ένας να αποσυντονιστεί, να πέσει μετά τα κούνια, γιατί τυφλώνεται από το φλάσ εκεί μπροστά.